Έφτασε η ώρα για το παιχνίδι που είναι κάτι παραπάνω από ένας τελικός, γιατί απαιτεί και διαφορά 12 πόντους. Σίγουρα, όπως είπες ακριβώς είναι. Παίξαμε ήδη ένα τελικό με τη Νέα Ζηλανδία για να με την πλάτη στον τοίχο στην ουσία με χάναμε, αποκλειόμασταν. Τώρα είναι το ίδιο πράγμα, μόνο που πρέπει να πάρουμε και μια διαφορά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι, καταρχάς να μπούμε όσο πιο δυνατά γίνεται, να μην αφήσουμε καμία φάση να περάσει. Νομίζω ότι η διαφορά θα έρθει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να παίξουμε καλό μπάσκετ και να χτίσουμε τη διαφορά. Δεν θα γίνει ούτε μέσα στα πρώτα 2 λεπτά, ούτε στα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει σιγά σιγά, μεθοδικά μες στο παιχνίδι, να καταφέρουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και να χτίσουμε και τη διαφορά. Τι καλό κρατάμε από χτες και τι κακό κρατάμε για να προβληματιστούμε από χτες? Κρατήσαμε μια ομάδα πολύ ταλαντούχα, επιθετικά αρκετά χαμηλά. Εντάξει, αν εξαιρέσετε τα τελευταία λεπτά που ήταν λίγο διαδικαστικό χαρακτήρα, τους κρατήσαμε πολύ χαμηλά. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Εντάξει, είχαμε ένα πλάνο προσωπικά πιστεύω αρκετά καλό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επιθετικά σίγουρα δεν βάλαμε σουτ. Πολλές φορές δεν γυρίσαμε την μπάλα όσο έπρεπε. Μπήκαμε λίγο στο δικό τους παιχνίδι. Πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε λίγο παραπάνω το ρυθμό. Είμαστε πολύ καλοί στο transition, αλλά πρέπει να ελέγχουμε και λίγο το ρυθμό και να μην κάνουμε εύκολα λάθη. Γίνεται λίγο καταναγκαστική όλη αυτή η κουβέντα για το σουτ, για το 5 εναντίον 5, για το ένα και το άλλο? Όχι, εντάξει. Σας δηλητηριάζει λίγο το μυαλό? Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει κάτι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Πρέπει να δουλεύουμε για να βρίσκουμε καλά σουτ, να γυρνάμε την μπάλα σωστά. Από εκεί και πέρα πρέπει να παίρνουμε αυτά τα σουτ και ας ελπίσουμε ότι αύριο θα μπουν. Πού θα κρυθεί δηλαδή? Εντάξει, άτολμοι, δεν θα έλεγα άτολμοι. Χάσαμε αρκετά σουτ, αρκετοί παίχτες που τα βάζουν, είναι σουτ που τα έχουν. Χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ νομίζω. Θυμάμαι και τον εαυτό μου και τον Σλούκα και τον Μπρίντεζ και τον Μπαπ. Χάσαμε και τα ελεύθερα σουτ. Εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά. Είπα άτολμοι και δεν πήρατε τα σουτ σε πρώτο χρόνο. Φαίνεται αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι η δικιά μου η γνώμη είναι ότι τα πήραμε. Από εκεί και πέρα δεν ευστοχήσαμε. Σίγουρα αυτό σε κάνει σε βάζει δευτερεύοντα σκέψη στην επόμενη επιλογή. Αλλά νομίζω αρχικά με στο παιχνίδι μπήκαμε επιθετικά και το δείξαμε αυτό και στο πρώτο δεκάλεπτο. Ιωάννη, χθες είχατε λιγότερη πίεση όμως θεωρητικά σε σχέση με το αυριανό παιχνίδι. Άρα αύριο πώς θα μπουν τα σουτ? Εντάξει, πρέπει να παίξουμε με πίεση. Η δουλειά μας είναι αυτή. Πρέπει να παίξουμε με πίεση, πρέπει να ανταπεξέλθουμε και να δείξουμε χαρακτήρα σε ένα δύσκολο μάτσο. Παίζουν όμως και οι αντίπαλοι για την Τσεχία. Ποια είναι η άποψή σας και η δική σου ποια είναι? Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι ούτε μια ομάδα που έχει φτάσει τυχαία ως εδώ, ούτε μια ομάδα που τυχαία έριξε 20 πόντους στη Βραζιλία. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουν κινητήριο μοχλό το Σατοράνσκι και από εκεί και πέρα παίζουν όλοι γύρω με μια πολύ καλή χημεία. Παίχτες που ξέρουν ένα τον άλλον αρκετά χρόνια. Οπότε είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να παίξουμε όλοι στις δυνατότητές μας. Πού θα κρυθεί δηλαδή, θα κερδίσουμε αν? Νομίζω ότι όπως το είπα και πριν, το πιο σημαντικό για μας είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν παίζει ρόλο πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα συνεχίσει το μάτς. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Παίζουμε όχι μόνο για την νίκη, παίζουμε και για τη διαφορά. Οπότε είναι ένα έτσι τρίκ του μυαλού που πρέπει να το διατηρήσουμε και να καταφέρουμε να έχουμε μια καλή απόδοση για 40 λεπτά. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει, γιατί μερικές φορές η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται κιόλας. Έχει ξανατύχει σε τέτοια περίπτωση που κυνηγάς διαφορά? Δηλαδή, ψάχνουμε λίγο για το know-how, ας πούμε. Τι κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις? Ο Γιαννάκης έλεγε ότι δεν παίζεις ποτέ κοιτώντας το ταμπλό, ούτε τη διαφορά, ούτε το χρόνο. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις από την υπηρεσία. Δικιά σου ποια είναι? Όχι, δεν μου έχει τύχει, η αλήθεια είναι, πρώτη φορά. Σίγουρα δεν παίζεις με ταμπλό, σίγουρα δεν σκέφτεσαι τη διαφορά των πόντων και δεν αγχώνεσαι γι' αυτό πράγμα από την αρχή. Νομίζω ότι σκεφτούμε την ομάδα μας, σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε φάση-φάση. Έχουμε κάνει ένα πλάνο για το παιχνίδι, έχουμε αναλύσει μερικά πράγματα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε φάση-φάση το παιχνίδι. Ούτε άμα ξεκινήσουμε 20-0 έχει τελειώσει το παιχνίδι, ούτε το αντίθετο προς Θεού. Ιωάννη, αυτό που κάνατε στο τέλος της προπόνησης και δεν είχε γίνει. Αυτό που κάνατε στο τέλος της προπόνησης και δεν είχε ξαναγίνει στις προηγούμενες σημαίνει κάτι? Τι? Μαζευτήκατε όλοι μαζί στο κέντρο? Σε όλες τις προπονήσεις μαζί μας στο κέντρο. Σε όλες τις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι. Εγώ νομίζω που είμαι στην ομάδα. Εγώ το νομίζω. Μάλλον νομίζω καλύτερα. Μάλλον ξέρω λίγο καλύτερα. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε ότι χτύπησε στο παρκή ερχόμενο, χτύπησε ξύλο. Θα παίξει ρόλο και η τύχη στο αυριανό παιχνίδι, πέρα από την ικανότητα? Εντάξει, σίγουρα και η τύχη παίζει κάπου ρόλο. Εννοώ ότι που παίζει ρόλο με τη Βραζιλία, αναπήδησε έτσι βολή του Κώστα. Εντάξει, κάπου παίζει και λίγο ρόλο η τύχη, εννοείται. Αλλά εντάξει, μακάρι να μην φτάσουμε να παρακαλάμε την τύχη. Μακάρι να κρατήσουμε λίγο την τύχη στα χέρια μας.